Συγγνώμη, έχω δηλώσει, διότι είπα ότι η εμπειρία μου στα μίντια θα έπρεπε να με έχει προστατεύσει εκείνο το δευτερόλεπτο και να σκεφτώ ότι αυτό θα μπορέσουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι να το διαστρεβλώσουν. Για να καταλάβετε, για να το κλείσουμε, όλη η φασαρία έγινε από το βράδυ, όχι από την ώρα της δηλώσεως μου, όταν ένα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια κάρτα γράφοντας «Άδωνης Γεωργιάδης, ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρει για τα Τέμπη, Real FM, τάδε του μηνός». Και μετά μόλις βγήκε αυτή η κάρτα και χορηγούμενη στο διαδίκτυο και στο TikTok και σε όλα τα διάφορα μέσα, αυτό που σας είπα τώρα, έγινε όλη αυτή η φασαρία. Μόνο που αυτό που είπανε δεν το είχα πει ποτέ. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, για να τα λέμε και όλα εδώ, και δεν κρυβόμαστε, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα δει τη δήλωσή σας. Το συζητήσαμε το βράδυ με τον Ιορδάνη στη σύσκεψη. Και μάλιστα, επειδή πολλές φορές επιλέγω να μην τα ακούω πριν για να έχω μια αυθόρμητη αντίδραση, την ώρα που το άκουσα, πραγματικά. Πραγματικά αισθάνθηκα ντροπή. Και νομίζω ότι το συζητήσαμε, το ακούσατε και ήταν και αληθινή μου και αυθόρμητη αντίδρασή μου. Και δεν ήταν μόνο η δική μου αντίδραση. Αισθάνθηκατε ντροπή για κάτι που δεν είπα, επαναλαμβάνω. Όχι, αισθάνθηκα ντροπή για αυτό που κατάλαβα ότι είπατε, κύριε Γεωργιάδη. Για μένα που είμαι βουλευτής, ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα. Πάντως, για να το κλείσουμε, να σας επισημάνω και κάτι. Να σας επισημάνω κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Μπορεί όχι.